Μιλάμε για την ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, ο οποίος κλείνει 90 χρόνια φέτος από την ίδρυσή του και δημιούργησε ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο. Θα πάμε να δούμε μερικά αποσπάσματα από το βίντεο και τι δηλώνουν και παλιοί αθλητές και ο πρόεδρος του Συλλόγου και θα έρθουμε μετά να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα. Αρχικά, να πάμε να δούμε το βίντεο. Καταρχάς, ο ΝΟΠ ιδρύθηκε το 1929. Το 1930 ήταν το πρώτο σωματείο στην Ελλάδα και ήταν ο ΝΟΠ είναι το παλιότερο ναυταθλητικό καθαρό αιμο, ναυταθλητικό σωματείο στην Ελλάδα, γιατί υπήρχαν και άλλα που είχαν καλλιεργήσει αθλήματα θαλασσινά. Το 1932 ήταν μια σημαντική χρονιά, γιατί εκείνη τη χρονιά ήρθαν στον ΟΠΗ η ομάδα βόλεϊ της ΕΑ, βόλεϊ και μπάσκετ της ΕΑ, η οποία αποτέλεσε και την μελλοντική, δηλαδή την πρωταθλήτρια Ελλάδος για πολλά πρωταθλήματα που πήρε ο ΝΟΠ, το 37, το 38, το 39, το 40, γίνεται ο πόλεμος και ξαναπέρει πάλι το πρωτάθλημα το 45. Συνέχισε όμως να έχει διακρίσεις και στο Κολύμπι πολύ σημαντικές. Και εκείνο που έχει σημασία πάλι να σκεφτεί κανένας είναι ότι ο ΝΟΠ, ξεκινώντας το 1929, είχε και ιστιοπλοεία και κοπηλασία, τα οποία μετά τον πόλεμο αυτά ατόνισαν και τώρα γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να τα βάλουμε πάλι μπροστά. Ο ναυτικός όμως δεν είναι ένας απλός αθλητικός όμιλος, από τους πιο σπουδαίους βέβαια στην Ελλάδα, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένας πυρήνας πολιτισμού, κοινωνικής συνοχής, και έχουν περάσει από τις τάξεις του ό,τι καλύτερο είχε κατά τις διάφορες εποχές η Πάτρα ως επιστήμονες, ως απλοί αθλητές και ως ενεργοί πολίτες της πόλης. Αυτό που ζήσαμε με τον ΝΟΠ, με τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας, δεν είναι δηλαδή, εύχομαι σε κάθε αθλητή κάποια στιγμή στην καριέρα του να το ζήσει. Να παίζουμε στην Αθήνα και να νομίζουμε ότι παίζουμε στον κήπο μας, στον κήπο του σπιτιού μας, είναι απίστευτο. Να βλέπεις πούλμα να ανεβαίνουν, να βλέπεις τα πούλμα μετά τον τελικό, να κατεβαίνουν μαζί μας, να φωταγωγηθεί η πόλη, να περιμένει μια ολόκληρη πόλη να φέρουμε το κύπελο κάτω, είναι πράγματα που νομίζω περνά σε πολύ τύχερος να τα ζήσεις ως αθλητής. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ήταν το πώς ζούσε η πόλη το ρυθμό πριν από κάθε παιχνίδι και πόσο συμμετείχε και ο τύπος αλλά και ο απλός θεατής και ο κόσμος στην πορεία. Όλοι ήταν γνώστες του τι συμβαίνει, πότε παίζει η ομάδα, ποιος είναι ποιος. Έτσι υπήρχε μια ζεστασιά στην πόλη και έτσι, μια αγκαλιά ζεστή για όλους εμάς και ακόμα που εγώ ήμουν ένα παίχτης ο οποίος είχα έρθει από άλλο μέρος. Εντάξει, δεν μπορώ να μην πω ότι ξεχωρίζω την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος, γιατί ήταν μια υποχρέωση, όχι υποχρέωση, ήταν κάτι το οποίο το οφείλαμε στις παλιότερες γενιές που παίρνανε και αυτοί και έφεραν στην Πάτρα από τα θύματα και κύπελα και στους ανθρώπους που μας πίστεψαν και μας στήριξαν ότι διαθέτουμε και το ταλέντο και την ψυχική δύναμη και την αθλητική ικανότητα ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε κι εμείς εκεί που είχαν φτάσει πάλι. Στην ΕΑΠ που κάναμε λίγο το χειμώνα ή όταν υπήρχε πολύ κακός καιρός, κάναμε εκεί και στη θάλασσα βέβαια. Στη θάλασσα. Πηγαίναμε στο Γαλλικό Μόλο. Κολυμπούσα, εγώ τουλάχιστον, κολυμπούσα από τις 10 η ώρα μέχρι τις 2 και 6 ως 9. Ένα πολύ όμορφο βίντεο και είδαμε μόνο ένα πολύ μικρό αποσπάσμα από αυτό που έχει δημιουργηθεί. Είναι 12 λεπτά σύνολο το βίντεο και έχει και πολλές ιστορικές φωτογραφίες από τον Συλλόγο. Μαζί μας είναι ο Τάκης Καλοκαιρινός, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Καλησπέρα, κύριε Καλοκαιρινέ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και για την ανάδειξη της ιστορίας του ΝΟΠ και βέβαια που μας προσκαλέσατε να πούμε δύο λόγια για αυτό για να ενημερωθούν οι πατρινοί και όλοι οι φίλοι του Συλλόγου
σχετικά με τον ΟΠ. Σας ακούω, ό,τι θέλετε, παρακαλώ πέστε μου. Κύριε Καλογερινέ, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι για αυτή την πολύ μεγάλη ιστορία. Είδαμε μέσα στο αφήρμα και κάποιες πολύ ιστορικές φωτογραφίες. Ξεκινάει η ιστορία του ΝΟΠ από πολύ παλιά. Και μια ιστορία που συνεχίζετε εσείς, τα μέλη της διοίκησης και βέβαια τα τμήματα κολύμβησης, υδατοσφαίρησης και πολλών ακόμη αθλημάτων που έχει στην δυναμική του ΝΟΠ. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε για τη συμπλήρωση των 90 χρόνων, τι είναι αυτό που μένει τελικά για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν γίνει από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ωραία εισαγωγή. Βέβαια, αυτό που είδατε το βίντεο είναι μόνο η αρχή. Ήταν ένα πολύ σύντομο βίντεο που κάναμε με την ευκαιρία της επετείου των 90 χρόνων από την πρώτη Ιδρυτική Γενική Συνέλευση που έγινε τις 18 Απριλίου του 1929, ημέρα Πέμπτη. Και βέβαια φέτος συνέπεσε να είναι ημέρα Πέμπτη, 90 χρόνια μετά, στην ίδια ιστορική και πανέμορφη αίθουσα της Φιλαρμονικής της Πάτρας. Και βέβαια αυτό ήταν ένα γρήγορο βίντεο, το έχει φτιάξει βέβαια ο σημαντικός σκηνοθέτης και φίλος ο Τότης ο Φαφούτης και θα συνεχιστεί και αργότερα. Το ολοκληρωμένο βίντεο θα παρουσιαστεί κατά τον Οκτώβριο, νομίζουμε, μάλιστα, σε 9 Οκτώβριο-Νοέμβριο και θα έχει πολύ περισσότερα πράγματα, περισσότερα άτομα θα μιλήσουν για τον ΝΟΠ και όχι μόνο πατρινοί και όχι μόνο αθλητές του ΝΟΠ ή μέλη του ΝΟΠ. Βλέπουμε θα και περιμένετε να το δείτε. Βλέπουμε βέβαια εσείς τι πιστεύετε ότι συμβολίζει τον ναυτικό όμιλο πατρών, τι είναι αυτό που τον συμβολίζει και τον έχει κάνει να διαγράψει την δική του μεγάλη ιστορία όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, συμβολίζει για μας, νομίζω και για πάρα πολλούς ακόμα, την Πάτρα, την αθλητική παράδοση της Πάτρας, την ναυταθλητική παράδοση της Πάτρας, τις σχέσεις της Πάτρας με τη θάλασσα, με το λιμάνι και όλα αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ο ΝΟΠ είναι ένας πρωτοπόρος και για την Ελλάδα, ναυτικός όμιλος. Νομίζω είναι και ο πρώτος και ο μοναδικός ναυτικός όμιλος που είχε δημιουργηθεί, αυτόνομος δηλαδή ή καθαρά αθλητικός όμιλος. Δεν έχουμε τον Ολυμπιακό ή έχουμε, ξέρω εγώ, τον Άρη Θεσσαλονίκης, αλλά αυτοί ήταν όμιλοι οι οποίοι είχαν και ποδόσφαιρα και πολλές άλλες δραστηριότητες. Αυτή η πρώτη δραστηριότητα με την ίδρυση του ΝΟΠ, η δράση, νομίζω ήταν καινοτόμος και αμέσως απέδωσε καρπούς, αμέσως η πόλη αγκάλιασε τον ΝΟΠ. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Βέβαια, δεν έχω την άμεση εμπειρία. Είναι αυτά που μου έλεγε ο πατέρας μου ή αυτά τώρα που προσπαθώ να διαβάσω κοιτώντας μέσα το αρχείο του ΝΟΠ. Και βέβαια είναι πραγματικά συγκινητικά να το βλέπετε αυτό. Το πώς δηλαδή ένας αθλητικός όμιλος μπόρεσε και συνδέθηκε με την Πάτρα, με τους πολίτες της, σε μια εποχή που υπήρχε μεγάλη κρίση. Δηλαδή μιλάμε για το 1929, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, με πολλούς πρόσφυγες στην Πάτρα, πολλούς τους παλιούς πατρινούς, διαφορετικά σωματεία, Ολυμπιακός Πατρών, η Παναχαϊκή. Ο ΝΟΠ ήταν αυτός ο συνδετικός κρίκος, γιατί άτομα από την Παναχαϊκή, από τον Ολυμπιακό Πατρών, από άλλα προσφυγικά σωματεία, συνδέθηκαν μαζί, χωρίς διαχωρισμούς και μπορέσανε και κοινωνικούς και καταγωγής και φτιάξανε τον ναυτικό όμιλο πατρών. Νομίζω αυτό είναι κάτι ξεχωριστό και θα πρέπει να το αναδείξουμε και στο μέλλον θα γίνει αυτό. Βέβαια, ο ΝΟΠ έχει και μέλλον. Είναι τα νέα παιδιά. Τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα νέα παιδιά που κάνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα, συμμετέχουν σε αγώνες, σε προπονήσεις, σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος? Ναι, το μέλλον ακριβώς γι' αυτό υπάρχει το ΝΟΠ. Δεν υπάρχει για την ιστορία του, υπάρχει για το μέλλον, για τα νέα παιδιά, για τους πολίτες, για την νεολαία της Πάτρας. Δηλαδή δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε μόνο με το παρελθόν, αν δεν έχουμε προοπτική για το μέλλον, ας πούμε. Αυτό θέλουμε να δείξουμε και θέλουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν τον όμιλο πιο δυνατό, αυτόνομο, αυτάρκη και να πρωταγωνιστήσει ξανά απέναντι σε μεγαθύρια. Έτσι, τώρα μιλάμε για Ολυμπιακό ή μιλάμε για Βουλιαγμένοι, οι οποίοι έχουν μεγάλες υποδομές με έσοδα κλπ. Εμείς βασιζόμαστε μόνο στις δικές μας συνδρομές των μελών, των γονέων και
και σχεδόν ελάχιστα από την πολιτεία. Η πολιτεία μας έχει κάνει το μεγάλο δώρο, βέβαια, που μας έχει παραχωρήσει ένα κολυμβητήριο, αλλά εκεί τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε όπως θα θέλαμε. Το κολυμβητήριο είναι ήδη 20 χρόνια και θέλει συντήρηση, θέλει ανανέωση, θέλει νέες τεχνολογίες για να είναι λιγότερο κοστοβόρο. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εδώ πρέπει να συντρέξει η πολιτεία. Αν θέλουμε δηλαδή ο ΝΟΠ να συνεχίσει, να μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικό, να αναδείξει την εικόνα της Πάτρας, να προσφέρει κάποια χαρά, ευκαιρίες, εξέλιξη, ξέρω εγώ, στα νέα παιδιά, στην νεολαία, θα πρέπει να σταθούμε δίπλα του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο και της διοίκησης και των γονέων που επομίζονται όλο αυτό το κόστος για να πρωταγωνιστεί ο Όμιλος. Ήδη φαίνεται από τα... Είμαστε στα καλύτερα σωματεία σχετικά με τις υποδομές. Μάλιστα. Στην υδατοσφαίριση. Τώρα προσπαθούμε να αναδείξουμε και το κολύμπι που είχε μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια, μετά από τη Βουρνά, τη Δράκου και τέτοια. Δεν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε στα επόμενα 4-5 χρόνια να μπορέσει ο ΝΟΠ και στο κολύμπι να είναι αξιόλογος όπως είναι και στο πόλο. Και βέβαια την ιστιοπλοεία που προσπαθούμε με αυτού, πάλι προβλήματα με την πόλη. Μάλιστα. Δεν έχουμε μαρίνα και βέβαια θέλουμε να ξαναεπανέλθουν στο ΝΟΠ και στην Πάτρα καινούργια αθλήματα που δεν υπήρχαν παλιά. Ο ΝΟΠ είχε κοπηλασία τη δεκαετία του 30, να έχουμε κανό, να έχουμε λεβοδρομίες κλπ. Κύριε Καλοκαιρινέ, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά σίγουρα θα παρακολουθούμε... Πάρα πολύ και πάρα πολύ χρόνο μου δώσατε και μεγάλη ευκαιρία αυτά να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Όλους. Έχουμε μία σειρά εκδηλώσεων μέχρι το τέλος της χρονιάς. Θα βγουν δηλαδή σταδιακά και θα ενημερώνεστε. Και βέβαια θα αναδείξουμε περισσότερο και το παρελθόν, εννοείται, αλλά και το χρυσό μέλλον του ΝΟ που θέλουμε, όπως βέβαια και για τα άλλα ναυταθλητικά σωματεία, τη συνεργασία να αναδειχθούν και να είναι η Πάτρα το κέντρο του ναυταθλητισμού όπως της αξίζει και όπως ήταν πάντα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή συνέχεια στον ΝΟΠ, να ευχηθούμε να τα εκατοστήσει και να πετύχει ακόμα περισσότερα και εμείς θα παρακολουθούμε φυσικά την πορεία του. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε όλους να είναι καλά. Να είστε καλά.